Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Ο καιρό σήμερα ήταν άστατο με βροχέ στη Δυτική Μακεδονία, ισχυρό νοτιά ο οποίο επικράτησε και σήμερα. Όμω από αύριο το πάνω χέρι παίρνει το βόρειο ρεύμα, το οποίο το Σαββατοκύριακο θα, θα μεταφέρει πολύ ψυχρότερε αέριε μάζε, έτσι ώστε να μα βάλει στην βάρη χειμωνιά. Από το Σάββατο λοιπόν αναμένονται χιονοπτώσει, οι οποίε θα γίνουν ιδιαίτερα πυκνέ. Δώστε προσοχή, διότι θα έχει μεγάλη διάρκεια, παρατεταμένη διάρκεια, το κύμα ψύχου που θα πλήξει την Ευρωπαϊκή ευρύτερη περιοχή τη νότια βαλκανική τη χώρα μα και πιο ειδικά τη δυτική Μακεδονία. Αναμένονται πολύ χαμηλέ τιμέ θερμοκρασία καθώ επίση και πυκνέ χιονοπτώσει οι οποίε θα διατηρήσουν ένα χιονοσκεπέ έδαφο για πολλέ ημέρε. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Αναμένεται μια πραγματικά εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας. τη θερμοκρασία στη δυτική Μακεδονία. Θα ξεπεράσει του 17 με 18 βαθμού Κελσίου η πτώση τη θερμοκρασία έτσι ώστε μέχρι και τα μέσα τη Εβδομάδας οι ελάχιστες τιμέ ίσως να πέσουν κοντά στου μείον 20, ίσω και λίγο κάτω από του μείον 20 βαθμού. Αναλυτικότερα λοιπόν, αύριο στην Δυτική Μακεδονία, τι θα πρέπει να περιμένουμε. Όπω όλα δείχνουν, η μέρα μα θα ξεκινήσει σχετικά καλή, με βελτιωμένο καιρό, διαστήματα ηλιοφάνειας. Σταδιακά όμω οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν στην περιφέρειά μα, έτσι ώστε έω και το βράδυ να καταστήσει νεφιασμένο ο καιρό. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν δυτική βορειοδυτική με μικρή ενίσχυση κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση κυρίως σε τμήματα της Φλόρινας και της Πτολεμαϊδας. Οι ελάχιστες πρωινέ τιμέ θα κατηφορήσουν μετά από αρκετές ημέρες, λίγο κάτω από το 0, Πτολεμαϊδα 0, Φλόρινα 1, Κοζάνη 1, Καστοριά 2, Γρεβενά 3 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι όμω, δείτε την διαφορά που θα επικρατήσει στην Δυτική Μακεδονία. Στον 1 βαθμό η θερμοκρασία στη Φλόρινα, στου 3 με 4 Πτολεμαίδα και Αμίντεο, 6 βαθμοί Κοζάνη, 7 με 8 η Καστοριά, κοντά στου 11 βαθμού Κελσίου. Παρακαλώ, η θερμοκρασία στα γρεβενά, τα γρεβενά τα οποία και αύριο θα διατηρήσουν κάπω καλύτερε θερμοκρασίε. Όμω και εκεί η κατάσταση θα αλλάξει από το Σάββατο. Και από τις πρωινές ώρες, όχι πολύ νωρί το πρωί, κατά τις 10 με 11 η ώρα το πρωί έως και τις 12 η ώρα ο καιρός θα αλλάξει και θα αρχίσουν χιονοπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις οι οποίες σιγά σιγά θα αρχίσουν να δυναμώνουν. Θα ξεκινήσουν με ασθενείς, λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις, σιγά σιγά από το μεσημέρι και μετά θα δυναμώνουν σταδιακά σε συνδυασμό σαφώ με τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα είναι κάτω από το μηδέν αύριο. Α, θα παρατηρηθεί αμέσω χιονόστρωση, όχι μόνο σε χόρτα α, και άλλε επιφάνειες κεραμίδια αλλά και στο οδόστρωμα. Οπότε λάβετε υπόψη ότι αναμένεται να έχουμε χιονοσκεπέ οδόστρωμα αύριο το Σάββατο στη Δυτική Μακεδονία. Από το απόγευμα και μετά τα φαινόμενα θα ενταθούν. Αργά το βράδυ θα έχουμε πυκνέ χιονοπτώσει στη Δυτική Μακεδονία, η ένταση των οποίων θα διατηρηθεί έω και σχεδόν το μεσημέρι τη Κυριακή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα έχουμε χιονοπτώσει και έντονε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τα περισσότερα όμω φαινόμενα θα πρέπει να τα περιμένουμε στον ομόγρεβενόν. Σε περιοχέ του Δήμου Κοζάνη, στον Δήμο Σερβίων, σε τμήματα του Δήμου Βοΐου, καθώ και σε άλλε ορεινέ και μειορεινέ περιοχέ τη Δυτικής Μακεδονία, καθώ και στα νότια τμήματα του Νομού Καστοριά. Οι άνεμοι βόρειοι δεν θα πνεουν ισχυροί, οπότε δεν αναμένονται χιονόπτωση μέσα στο Σάββατο. Η θερμοκρασία μεταξύ μείων 5 με 0 βαθμού Κελσίου. Την Κυριακή στη Δυτική Μακεδονία οι χιονοπτώσει θα συνεχίζονται. Αναμένονται πυκνέ τι πρωινέ ώρε έω και λίγο πριν το μεσημέρι. Από εκεί και μετά η ένταση του σιγά σιγά θα υποχωρήσει, όμω θα διατηρηθεί η χιονόπτωση έω και αργά το βράδυ τη Κυριακή οι άνεμοι και θα ενισχυθούν η θερμοκρασία μεταξύ μείων 11 με μείων 5 βαθμούς Κελσίου. Να τονίσω ότι και με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα αναμένονται ύψη χιονιού στις περισσότερες περιοχές πάνω από 30 εκατοστά στο σύνολο της διήμερης αυτής κακοκαιρίας. Τώρα πάμε σε ένα σε μια νέα εβδομάδα, δεν μπορώ να πω ούτε δίμερο ούτε τρίμερο, μιλάω για εβδομάδα, 7 σχεδόν ημέρε όπου η θερμοκρασία θα πάει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την Δευτέρα, ίσω μέχρι και νωρί το πρωί, κάποιε χιονοπτώσει να εντοπίζονται από το ύψο τη πόλη τη Κοζάνη και νοτιότερα. Α το λάβει αυτό ιδιαίτερα, α, με ιδιαίτερη προσοχή α, οι φορεί τη πολιτική προστασία, διότι θα υπάρχουν θέματα λόγω των μεγάλων ύψων χιονιού αλλά και των ανέμων που θα πνέουν από την Κυριακή και θα δημιουργήσουν κάποια ανεμοσούρια. Μείον 13 με μείον 6 βαθμού Κελσίου τη Δευτέρα. Την Τρίτη μεταξύ μείων 17 με μείων 5 βαθμού Κελσίου βελτιώνεται το καιρό. Θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνεια. Πολύ πιθανόν από την Τετάρτη, το τρίμερο Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή να είναι το πιο ψυχρό με τι ελάχιστε τιμέ θερμοκρασία να πέφτουν κάτω από του μείων 20 βαθμού Κελσίου σε ορισμένα τμήματα. Α, αντιλαμβάνεστε ότι από περιοχή σε περιοχή θα υπάρχουν διαφορέ, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι οι ελάχιστε τιμέ στι περισσότερε περιοχέ τη περιφέρεια θα είναι κάτω από του μείων 13 με μείων 14 βαθμού Κελσίου. Ενώ οι μέγιστε τιμέ στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν θα πρέπει έως και την Τρίτη να ξεπεράσουν του μείον 5 με μείον 6, ενώ το τρίμερο, Τετάρτη-Πέμπτη Παρασκευή, οι μέγιστε τιμέ θα είναι κάτω από του μείον 7 με μείον 9 βαθμού Κελσίου. Αγαπητοί φίλοι, και αύριο θα τα δούμε αναλυτικά για το πώ θα κυλήσει ο καιρό στη Δυτική Μακεδονία. Σα έχουμε δώσει εδώ και μέρε τον α, ρυθμό για το τι θα πρέπει να περιμένουμε. Θα επαναλάβω: προσοχή στα δίκτυα ίδρευση. Προσοχή, δώστε και μεριμνήστε για μεγάλου ανθρώπου, υπερήλικου, μοναχικού ανθρώπου σε χωριά και πόλει, στο ζωικό κεφάλαιο, στα κατοικίδια, στα δέσποτα. Όπω επίση στο να μεριμνήσετε να έχετε τα απαραίτητα καύσιμα και τα τρόφιμα, κυρίως για ανθρώπους α, και κατοίκους απομακρυσμένων οικισμών, διότι πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα στο δικό δίκτυο, δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο για κάποιες ώρες ορισμένοι οικισμοί να έχουν πρόβλημα στην προσβασιμότητα. Αύριο και πάλι μαζί, θερμές ευχές σε όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά.